Λοιπόν, μάγκες μου, αποφάσισα να κάνω κάποιες αλλαγές. Αρχικά έχω βάλει συμβόλαιο όσους δεν είχαν. Είχε τραυματιστεί ο Μπέρκ, του πήρα μια κάρτα για να μην είναι τραυματισμένος κτλ. Έχω μείνει πλέον με 5.600 ευρώ και επειδή είδα πως είναι πολύ δύσκολη η φάση με τους inform και με τους man of the match κτλ. Γιατί οι τιμές τους αλλάζουν συνεχώς και μια βρίσκεις το 1000 ευρώ ρίζει 15, ειδικά στο Xbox που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή τώρα δεν σαν πάω στο Belk ας πούμε. Πήγα και στο Footage για να είμαι σίγουρος ρε παιδί μου και ξέρεις, είναι πολύ για τον Μπούζο. Γιατί τώρα θα τον βρω με 15 χιλιάρικα και δεν λέει να τον πάρω για 15 χιλιάρικα. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι άλλο το οποίο πιστεύω είναι μια καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν υπάρχει πιο φθηνός από 15 χιλιάρικα από ό,τι βλέπω. 14.750. Η τιμή του απλά άλλαξε ή θα ξαναλλάξει ξανά πολύ σύντομα. Οπότε αυτό που σκέφτηκα να κάνω είναι το εξής. Λοιπόν, επειδή χρειάζομαι δύο παίκτες πιο πολύ από τον Μπέλκα Man of the Match όπως τα σκέφτηκα, τον Μανολά δηλαδή. Τον οποίο θα με βοηθήσει πολύ στην άμυνα γιατί θα την αυξήσει πολύ παραπάνω. Τον οποίο μπορώ να το βρω με μέχρι 5.000, μέχρι 4.000 κάτι, 4.300 τον βρίσκω νομίζω. Αν όχι 4.500. 4.500 τον παίρνουμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή. Έχει πολλούς που είναι πάνω κάτω στα ίδια, οπότε θα πάρουμε πλάνα με 7 contracts και 99 fitness. 4.500 λοιπόν για τον Μανολά. Και θα κάνω και ακόμη μια μεταγραφή η οποία θα μου βοηθήσει πάρα πολύ, η οποία είναι ο απλός Πέλκα, στον οποίο θα τον πουλήσω βέβαια όταν πάρω το Man of the Match Πέλκα, προφανώς. Θα μισώ λίγο να δω και κάτι ακόμα. Γιατί απλά έτσι έχω την απορία. Αν ο Μανολάς βγαίνει και σε άλλη κάρτα, νομίζω θα βγαίνει. Τώρα δεν βρίσκω κάτι. Και η άλλη μου μεταγραφή που είναι θέλω να πάρω τον Πέλκα, αλλά όχι στο Man of the Match, σε απλή κάρτα, η οποία είναι πολύ πιο φτηνή, δηλαδή με μεγάλη διαφορά ας πούμε. Νομίζω τον έβρισκα και μέχρι 400. Κάτσε. Να βάλουμε μέχρι 400, τον βρίσκω νομίζω. Ναι, 350 ξέρω εγώ τον παίρνω. Όλοι το ίδιο είναι. Παίρνουμε λοιπόν και ένα Πέλκα, ο οποίος δεν είναι καθόλου κακή κάρτα στην ουσία. Είναι περίπου αυτό που είναι και η άλλη κάρτα. Η άλλη είναι λίγο αναβαθμισμένη. Στην ουσία έχει ένα rating παραπάνω, οπότε τα attributes είναι όλα λίγο ανεβασμένα. Οπότε τώρα πολύ πιο οικονομικά έχουμε πάρει δύο βασικούς παίκτες που τους χρειαζόμαστε και μπορούμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη squad. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι από εδώ και πέρα, εφόσον δεν θα έχω πολλά λεφτά για να πάρω τους άλλους παίκτες, οι οποίοι είναι πανάκριβοι, δηλαδή όλοι οι inform και τα λοιπά θέλουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα quick sell αυτό το βλάκα του Γινέζο. Να βάλουμε στη θέση του τον Μανολά. Και πήρα τον Μπέλκα σε cam γιατί είμαι ηλίθιος. Οπότε πρέπει να. Α, ναι, ρε, εσύ. Ο Μπέλκας είναι left winger. Μόνο στην κάρτα την Man of the Match. Να κάτι που δεν σκεφτήκαμε, μάγκες μου. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Ο Πέλκας είναι μόνο έτσι. Πω μαλάκα. Και τα είχα βρει με τον εαυτό μου και λέω τέλεια είμαστε. Είμαστε έτοιμοι, λέω. Τέλεια. Άρα δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Εντάξει, κρατάω τον Καμ βέβαια γιατί οκ, τον πήρα. Οπότε μπορώ να τον χρειαστώ και κάποια στιγμή θα τον πουλήσω προφανώς να πάρω αυτόν. Οπότε δώρον άδωρον η όλη φάση. Απλά πήραμε τουλάχιστον τον Μανολά. Οπότε μπορούμε να αντικαταστήσουμε εδώ πέρα αυτόν και να βάλουμε στη θέση τον Μανολά που δεν αλλάζει τίποτα. Γαμώ το. Άμα αντικαταστήσω τον Μπέλκα με τον Μπίσσβαρ εκεί πέρα. Πάει 100 το chemistry. Απλά είναι σε εντελώς λάθος θέση, ξέρω εγώ. Αλλά δεν πειράζει, πειράζει, ξέρω εγώ. Αφού ανεβαίνει το chemistry και το rating, γιατί να πειράζει, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί να πειράζει. Το chemistry ανεβαίνει. Α βάλουμε Πέλκα ως κάμ εκεί πέρα, δε γαμιέται. Αφού ανεβαίνει το chemistry, έχει orange link με όλους. Πάει 100 chemistry και είμαστε κομπλέ. Το μόνο πρόβλημα μας τώρα είναι ότι δεν έχουμε κανέναν αντικαταστάτη για right back και right winger. Για όλες τις άλλες θέσεις είμαστε σχετικά κομπλέ. Βασικά δεν είμαστε, ούτε για το κέντρο είμαστε σχετικά κομπλέ. Θέλουμε κι άλλον ένα παίκτη, ρε παιδί μου, σίγουρα. Για άμυνα πλέον είμαστε κομπλέ. Θα αλλάζουμε έναν από τους δύο πάντα με τον Παπαδόπουλο, όποιον είναι πιο κουρασμένος. Τέρμα είμαστε ok. Right back και right winger έχουμε το πιο μεγάλο θέμα, γιατί δεν έχουμε αντικαταστάτες. Να δούμε μια πάνω κάτω τι παίζει και πάμε κατευθείαν στο μάτς, γιατί δεν θέλω να κουράσω παραπάνω. Μαλάκα έτοιμος. Ενρίκε. Αυτόν θα πάρουμε, προφανώς. Ενρίκε 85 pace, μαλάκα. Και υπάρχει και ο Τζαλμά, εντάξει, αλλά έχουμε Ενρίκε, ρε μαλάκα. Και το σκέφτομαι κιόλα. Και το σκέφτομαι κιόλας όταν έχουμε Enrique ρε μαλάκα. Με δουλεύεις. Με 85 pace. Και θα τους γαμάω το σπίτι μου. Σου πω θα τον έχω και βασικό. Περίμενε ρε μαλάκα να δω πως θα τον βρίσκω. Τον παίρνω μετά το επόμενο match ρε μαλάκα. Και ενισχύουμε απίστευτα κατευθείαν τη squad. Και τον παίρνω και τώρα βασικά. Οκ. Okay. Enrique, welcome to the club. Έχουμε ήδη τον right midfielder ο οποίος θα γίνει right winger με μια κάρτα κάποια στιγμή. Αλλά για εντάξει, Klein Mind τώρα. Ο El Abdelawi, ο οποίος μας γάμισε τα όνειρα. Έχουμε Kitschke με 80 pace. Θέλω κάποιους γρήγορους βασικά. Figueres τον έχουμε ήδη. Οπότε μετά Kitschke ξέρω εγώ που έχει 80 pace. Ψηλό στα αρχίδια. Μοσκόνδρας επίσης καλός, αλλά 71 pace ξέρω εγώ. Ξαναβλέπω El Abdelawi. Και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω σε αυτό. Οκ, okay, μπορεί να πάρω El Abdelawi ξανά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και τον Enrique τώρα που μπορούμε να τον βάλουμε ως αναπληρωματικό. Για όταν δεν παίζει ο Ιμπάρμπο.
Ο οποίος στην Barbie πόσο pace έχει? Έχει 92 pace, εντάξει, δεν μπορούμε να τον αντιδιαθέσουμε με τον Enrique. Αλλά μπορώ να σμπρώξω λίγο έξω αυτόν και να πουλήσω τον Αλέχο με ένα Quixel και να βάλω στη θέση τον Ενρίκαρο, ο οποίος, ρε φίλε, πραγματικά θα είναι μια χαρά σε εκείνη τη θέση. Και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ρίχνει και πάρα πολύ το τέτοιο. Α, το ρίχνει κατά ένα, οκ, okay, Klein. Και άμα πάρει και την κάρτα και γίνει right winger, δεν θα πέσει καν. Οπότε μια χαρά, ρε φίλε, είμαστε σένι αυτή τη στιγμή. Έναν right back να πάρουμε το επόμενο match και είμαστε κομπλέ. Οπότε αυτό, παίζω το πρώτο match, παίρνω ένα right back και έτοιμοι. Πάμε να παίξουμε το πρώτο μας match στη Division 7, λοιπόν. Oh, μια πολύ ωραία squad με Μπενζεμά μπροστά. Που αυτό θα με δυσκολέψει. Όμορφη άμυνα. Ναβάς το τέρμα. Θα με δυσκολέψει, αλλά πιστεύω τον έχω, ρε φίλε. Πλέον παίζω και εγώ με 100 chemistry, το οποίο μου δίνει ένα boost. Το rating μου βέβαια δεν είναι 82, νομίζω 79, κάτι τέτοιο, αλλά στα αρχίδια μου τον έχω. Πάμε. Να το ο Μπέργκ. Μπέργκ βγαίνει στην επίθεση. Θα σπάσει δίπλα. Σουτ. Τι ήταν? Ρε μάλακα. Ο Πέλκα ήταν. Ρε μάλακα, Πέλκα. Άδεια τέρμα, ρε πούστη. Τι κάνεις, ρε μάλακα. Ήταν το πιο σίγουρο γκολ που θα βάλει στην καριέρα. Ω μάλακα, Πέλκα. Τι έκανες, ρε μάλακα. Πέλκα, ξεφτύλισε την επιλογή που έκανα να σε πάρω, ρε φίλε. Πω, ρε μάλακα. Και δεν το βάρεσα λάθος, δηλαδή το βάρεσα σχετικά σωστά, έτσι θα πρέπει να το βαρέσει. Δεν ξέρω τι. Πέλκα, δεν ξέρω. Εντάξει, ο Πέλκας έχει ένα ψηλό pace όμως, δηλαδή μπορεί να περάσει 100.000 άτομα και να καταλήξει μέχρι εκεί. Αχ, Πέλκας! Σέντερ το έχουμε. Έλα, κάποιος, όχι. Πέλκας, έχει ωραίο σπριντάκι ο Πέλκας, ρε. Μπέργκ! Γκολ! 1-0 στο 26, μπράβο ρε Μπέργκ. Μπράβο ρε Μπέργκ, πολύ μου άρεσε ο Μπέργκ το μεταξύ striker. Είναι από τους λίγους που νιώθω αυτοπεποίθηση να βαρέσω, ξέρω εγώ. Εντάξει, τα τέτοια λίγο πάντα το χαλάω και τώρα βέβαια δεν το χάλασα. Αλλά ναι, γενικώς νιώθω αυτοπεποίθηση με τον Μπέργκ στο striker, οπότε χαίρομαι γι' αυτό. Η Μπάρμπο, σέντρα, γκολ! 2-0 στο 30 με τον Μπέργκ. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, αυτά είναι. Νομίζω ότι πλέον έχουμε χτίσει ομάδα ρε φίλε, δεν ξέρω, όλες οι μαλακές που έκανα με τα fitness και αυτά που... Απλά περίμενα να μαζέψω για τον Μπέλκα, τον Man of the Match, λες και θα μου άλλαζε όλη την ομάδα. Έκανα μαλακές. Τώρα πιστεύω ότι έχω βρει το τέτοιο. Απλά θέλει fitness, ρε φίλε. Και αν έχεις fitness, πρέπει να έχεις αλλαγές ή να παίρνεις fitness cards. Όσο ξεκινάω με ομάδα που έχει πάνω από 90 fitness, όλοι παίζουν μια χαρά, ρε φίλε. Και να έχουμε το chemistry. Δεν μπορώ να ρίχνω το chemistry. Πρέπει να έχω συνεχές chemistry. Αυτό είναι το θέμα. Το βρήκαμε. Πάει. Τώρα θα ανεβαίνουμε τις division για πλάκα. Σαν ποταμάκι θα τις ανεβαίνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Φταίει το chemistry. Δεν ξέρω τι φταίει. Η ομάδα μου παίζει πραγματικά. Φαίνεται, νιώθω μέσα στο γήπεδο ότι παίζουν πολύ πιο όμορφα από ό,τι έχουν παίξει σε όλα τα μάτια μέχρι τώρα, ρε φίλε. Ναι, μαλακή έκανα εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι παίζουν όλοι πιο smooth, πάνε πιο σωστά οι passes, πάνε όλα πιο σωστά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Θέλω ότι επιτέλους πήγαμε 100 και εμείς ακριβώς. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά γαμάει η squad μου έτσι. Ω, έφαγα μαλακία γκολ. Και μάλιστα πριν το ημίχρονο. Μεγάλη μαλακία. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Φετφατζίδη, καλή προσπάθεια αδερφέ μου. Πήραμε ένα κορνεράκι το οποίο μπορεί να το βάλει κάποιος από εκείνους εκεί μέσα. Εκείνος, παπ, μπορεί να το καρφώσει. Εκεί, παπ. Ωρε φίλε. Γκολ από κόρνερ, επιτέλους. Ποιος το έβαλε? Ο Χολέβας είναι αυτός. Ο Χολέβας νομίζω το έβαλε. Μπράβο, ρε Χολέβας. Τρελό. Nice, nice. Φετφατζίδης, γκολ. 4-1 ρε φίλε. Τι όμορφες συνεργασίες που κάνω σε αυτό το μάτς. Πραγματικά η squad μου έχει αλλάξει εντελώς ρε φίλε. Δεν ξέρω, νιώθω ότι σε αυτό το μάτς η squad μου έχει αλλάξει εντελώς. Έχει μεγάλη διαφορά από ό,τι είχε στα προηγούμενο μάτς. Που έχει στην ουσία μόνο μία αλλαγή μέσα. Ο Πέλκας αντί για τον τέτοιον. Και απλά ανέβηκε το chemistry. Και ο Μανολάς, sorry. Ο Μανολάς αντί του Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω και αυτό κατά πόσο βοήθησε. Αλλά μαλάκα νιώθω μεγάλη αλλαγή, δεν ξέρω. Φορτούνης. Τσέκαρε τώρα. Τσέκαρε τώρα. Όχι. Ωραίο στα για το Φορτούνι, δεν μπήκε όμως. Στην κίνηση εκεί πέρα, όμορφο, όμορφο. Η Μπάρμπο! Η Μπάρμπο, σουτ, όχι! Πέλκας! Πέλκας! Πατάει περιοχή! Σουτ! Μπράβο ρε Πέλκα, καλή προσπάθεια. Καλύτερο από το πρώτο σουτ, σουτ πάντως, σίγουρα. Και νάτος, τώρα Ζέκα, σουτ. Τι έκανε ρε μαλακά, Ζέκα, μα δύο τέρμα είσαι γαμό. Το πήρα πολύ χαλαρά το όλο θέμα. Μπέργκ στον Ιμπάρμπο, σουτ, γκολ, 5-1. Πολύ απλά τα πράγματα, 5-1. 5-1 στο πρώτο μας μάτς στη Division 7. Τι δείχνει αυτό? Πώς έχουμε φύγει μαλέκα κατευθείαν? Δεν υπάρχει καν τέτοιο. Δεν θα περιμένουμε πολύ. Προλαβαίνουμε ένα έκτο.
Έκανα μαλακία. 5-1 λοιπόν, μια εύκολη επικράτηση ενάντια σε μια πολύ καλή ομάδα φαινομενικά. Οπότε χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πήραμε και τα 770 ευρώ μας. Πάμε να πάρουμε και έναν right back που χρειαζόμαστε. Και μετά να μας μένει στην ουσία να καλύψουμε μόνο τις θέσεις των κεντρικών παικτών, ξέρω εγώ, CM και CAM, για να είμαστε OK, ρε παιδί μου, και με τις αλλαγές και με το rotation στην ουσία της ομάδας. Λοιπόν, θα πάρουμε τον Kitschu, τον οποίο μπορώ να τον πάρω με 250 από ό,τι είδα. Οπότε ξέρεις, έχει και 80 pace, Klein Mine, 250 ευρώ. Και λογικά με αυτόν τον τρόπο θα μπορώ να χτυπήσω και έναν center midfielder, ξέρω εγώ, Έλληνα ή από την ελληνική league, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι πολύ βασικό. Να μπορέσω να ολοκληρώσω από τώρα, ξέρω εγώ, την όλη φάση μου. Μπορώ να πάρω έναν Martins, ο οποίος θα κάνει καλό μου και με το Φορτούνι δεν θα κάνει καλό. Γιατί ο Φορτούνι ήταν αντί για. Ναι, λοιπόν, έχουμε τον Μίγκες, έχουμε. Εντάξει, θα πάρω τον Martins, ρε παιδί μου, με 550 εδώ πέρα. Ο οποίος 80 pace έχει, μια χαρά είναι. Δεν έχω κάτι καλύτερο να πάρω, πιστεύω. Και απλά επειδή θα χρειαστώ και έναν CM σίγουρα, μην έχω μόνο CAM για αλλαγή. Γιατί τον Μπέλκα δεν θα χρησιμοποιώ CAM, σε περίπτωση που το γράψετε, ξέρω εγώ. Θέλω να δω αν παίζει τίποτα από CM ως Έλληνας. Μόνο Μπουχαλάκης παίζει, οπότε θα δούμε. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε ένα αναπληρωματικό. Κάποια στιγμή θα πάρουμε και άλλους, ξέρω εγώ, σιγά σιγά. Ας πετάξουμε λίγο τον left winger εκεί πέρα που είναι έξω. Δεν θα το χρειαστούμε τον Σίλβα, θα βάζουμε τον Μπέλκατ για τον Μπίσισβαρ. Και να χώσουμε μέσα τον Μάρτινς. Για να πετάξουμε και τον αυτόν, τον Βλάγκα. Και να βάλουμε μέσα τον Kitschu για ένα πληρωματικό right back. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες που έχω μέσα είναι όλοι σε ψηλό ok κατάσταση για να παίξουν. Οπότε θα παίξουμε άλλο ένα μάτσο με το fitness όπως είναι. Γιατί είναι μια χαρά όσο είναι πάνω από 80, δεν θα έχουμε θέμα. Και μετά θα σκέφτομαι κάθε 3 μάτς να τους βάζω ένα gold fitness card, ξέρω εγώ, το οποίο κοστίζει 1000. Και σε κάθε 3 μάτς παίρνω κοντά στα 2000. Οπότε. Ξέρω εγώ, πάλι θα έχω κέρδος. Σπάρουμε και ένα contract για τον Σοκράτη. Όταν δεν έχεις 250, οπότε αναγκάζεσαι να πάρεις μικρό contract για να σου φτάσουν τα λεφτά. Όταν έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα μάτς για σήμερα. Και να τελειώσουμε για σήμερα. Μιας έχουμε κάνει αρκετές μεταγραφές, οι οποίες είναι για το rotation κυρίως. Στην ουσία, σήμερα φροντίσαμε τις αλλαγές μας για να μπορούμε να έχουμε μια υγιή σκουάντρα, παιδί μου. Και να μπορούμε να ξεκουράζουμε παίκτες χωρίς να χάνουμε πάρα πολύ και εμείς. Στην ουσία, τώρα έχουμε. Και center back μπορούμε να αντικαταστήσουμε και right winger εκεί πέρα που θα χάσουμε λίγο και εμείς τρελόχι πάρα πολύ. Striker έχουμε, κεντρικό δεν έχουμε ιδιαίτερα, έχουμε το handle στον οποίο δεν βοηθάει και πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά μόλις πήραμε και τον Martins, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει λίγο εκεί πέρα. Right back έχουμε, left back έχουμε εδώ καιρό τον... Α, δεν έχουμε βασικά. Έχουμε δύο οι οποίοι είναι και οι δύο από άλλη χώρα, δεν έχουμε left back. Για να αντικαταστήσουμε, μαλακία είναι. Ναι, οπότε και left back χρειαζόμαστε να πάρουμε κάποιον από Έλληνα ή από ελληνική τέτοια. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Πάμε τώρα να παίξουμε ένα τελευταίο ματσάκι και με αυτούς. Και βλέπουμε. Θέλουμε 14 πόντους για να περάσουμε στην επόμενη τέτοια και 17 για τσάμιρ, που σημαίνει 5 νίκες και 2 σοβαλίες. Με το οποίο εντάξει δεν είναι δύσκολο, ρε φίλε. Το έχουμε πιστεύω. Πάμε. Ναι, γερμανική squad. Όμορφη squad. 100 και εμείς 82 rating. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα συναντάμε πλέον squads οι οποίες δεν θα είναι. Full gold και με chemistry πάνω από 90, οπότε δεν έχει νόημα πλέον να το αναφέρω αυτό σαν κάτι αξιοσημείωτο. Πλέον όλες οι squad που θα συναντάμε θα είναι full gold με καλούς παίκτες και το δική μας, γιατί εμείς παίζουμε με ελληνική squad, οπότε ό,τι και να κάνουμε δεν θα είναι full gold. Γιατί δεν παίζει αυτό. Και ειδικά για rare gold έχουμε, ξέρω εγώ, 2-3 παίκτες, ας πούμε. Αυτή είναι η μαλακία. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά, ξέρω εγώ, αλλά οκ. Okay. Berg shoot, όχι, στα σώματα. Φορτούνης. Berg shoot. Γκολ! Στο 9 ανοίξαμε το σκορίδι. Πάμε ρε ομάδα, πάμε ρε ομάδα. Όμορφα πράγματα, έτσι. Ξεστήθη, και θέλω σε αυτό μας να δοκιμάσω και τον Ενρίκε το μεταξύ. Να βγάλουμε η μπάρμπο να βάλω Ενρίκε, αν τον έχω στις βασικές αλλαγές. Ελπίζω πως τον έχω. Φορτούνης. Σουτ. Σουτ ξανά. Μαλάκα, τι έχασα. Γκολ! Ω μαλάκα, τι φάσταν αυτή. Ω μαλάκα, τι έχασε ο Φορτούνης. Connection has been lost. Έκανε disconnect, μαλάκα. Έκανε disconnect ο Φλόρε. Σε φάγανε και έκανε disconnect. Γεια σου, Φλόρε. Έλα, φύγε. Έφυγε γρήγορα. Και δεν κουράστηκαν και οι παίκτες μου, μια χαρά. Τώρα δηλαδή, άμα του βάλω ειδικά και ένα τέτοιο. Και ένα bronze fitness τέτοιο που έχω. Παίζουν άλλα δύο μάτσα άνετα, ρε φίλε. Εντάξει, πήραμε λίγα coins βέβαια, αλλά στα αρχίδια μας. Γιατί πήραμε μια εύκολη νίκη. Ξεκινάμε με 2 στα 2 στην Division 7. Και πάμε δυναμικά, μαλάκα. Σε 3 βίντεο θα ξεπετάξω την Division 7, μαλάκα. Θα είμαστε Division 6, μαλάκα, σε άλλα 2 βίντεο. Τι να συζητάμε, ρε φίλε. Δε εδώ βγάζουν άνετα άλλο ένα μάτσο και μετά του χώνω και ένα bronze fitness card και είμαστε σένι, μαλάκα, as fuck.
Κάτσε λίγο, θέλω να κοιτάξω κάτι βασικά. Ο Kitschu παίζει να ανεβάζει. Δεν το ανεβάζει, αλλά έχει καλύτερα link στην ουσία. Και. Ω! Εν τω μεταξύ, ο Ζέκα εκεί πέρα έχανε και πριν. Πρέπει να δω λίγο κάτι. Ναι, ο Ζέκα πάντα έχανε. Απλά αυτοί οι δύο μεταξύ του είχαν πριν πράσινο. Ενώ τώρα υπάρχει πορτοκαλί, line mine όμω. Αλλά ο Kitschu εκεί πέρα στην ουσία ανεβάζει την όλη φάση. Αλλά εντάξει, δεν αξίζει ο άλλο, είναι αρκετά καλύτερο ο Φιγκέιρα. Και μια και τέτοιο λοιπόν, θέλω να φτιάξω λίγο καλύτερα το πώ θα είναι ο πάγκο μου, ώστε να μπορώ να του αλλάζω με μια πιο μεγάλη ευκολία. Δηλαδή να του βάλω με τη σειρά που έχει μια λογική να του έχω. Έχουμε στην ουσία θέλω από όλου του παίκτε τερματοφύλακα, έναν left back, ένα center back, ένα right back, έναν κεντρικό. Και μετά θέλω να έχουμε οπωσδήποτε τον Ενρίκε, και ο οποίο θα είναι αντί για τον τέτοιον ρε παιδί μου. Και τον Μίτρογλου, ναι, καλύτερα. Καλύτερα τον Μίτρογλου από τον να έχω τον Μπίσισβαρ, α πούμε. Αυτά, και έχουμε σχεδόν όλες τις θέσεις καλυμμένες εκτός από left winger που θα μπορούσα να έχω τον. Εντάξει, τώρα τι να κάνω, αναγκαστικά πρέπει έναν από τους δύο να διαλέξω. Εντάξει, ξέρω εγώ. Κομπλέ. Αυτά. Αυτές είναι οι αλλαγές μας λοιπόν. Ναι, εκεί πέρα πάει 98 η φάση. Είναι εντάξει, οκ, okay, τέλος πάντων, κομπλέ είμαστε. No problem at all, όλα είναι τέλεια. Από εδώ και πέρα το chemistry μας θα κυμαίνεται στο λιγότερο, ας πούμε στο 96. Άμα τους κάνω όλες αλλαγές ρε παιδί μου και τους γαμίσω, θα πάει 96 πες. Και θα πάει μέχρι 100, οπότε είμαστε μια χαρά. Και το squad είναι μια χαρά, οπότε αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσε και να like. Φυσικά ένα comment από κάτω να μου το πω πώς φάνηκε, να subscribe στο κανάλι για να ενημερωθείτε για νέα βίντεο σε αυτό και άλλα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας.